Καλημέρα, Θανάση. Γεια σου, Νίκο, καλημέρα. Αν και δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, όχι, δεν πήγε καλά η σημερινή μέρα. Ναι. Αλλά όλα με στη ζωή είναι, πώς και να το κάνουμε. Ναι, τώρα. Και ειδικά για το δικό μας το συνάφη, να το πούμε έτσι. Είναι, ο Γιάννης Διακογιάννης είναι, όπως είπατε και εσείς, είναι όντως ο πατριάρχης του αθλητικού ρεπορτάζ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι, όταν λες Έλληνας αθλητικογράφος, το πρώτο όνομα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ο Γιάννης Διακογιάννης. Εμένα μου το ανέφερε ο πατέρας μου πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός, ρε παιδί μου, και του είχα πει ότι θα πάρω αυτή τη λάθος απόφαση να ασχοληθώ με δημοσιογραφία. Ναι. Μου έλεγε, λέει, ακούς πολύ το Διακογιάννη. Ναι, και του έλεγα, ρε πατέρα, αυτός με Διακογιάννη του λέγανε πριν πόσα χρόνια όμως. Δηλαδή, ναι. Αλλά ήταν όντως. Δηλαδή... Εσύ δεν τον προλάβες κιόλας να κάνεις. Όχι, ρε, όχι. Από το YouTube, αρχεία παλιά και, ναι. και τα λοιπά. Αλλά είναι αυτό που είπε ο Στέλιος, ότι ήταν ο Πατριάρχης. Ναι. Μα κοίταξε να δεις τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια τελική πρωταθλητριών. Ξέρω εγώ, ή Μουντιάλ που θυμόμαστε και τα λοιπά, ήταν ο πρώτος με τη φωνή του Διακογιάννη. Και αυτό, και ήταν ο πρώτος, νομίζω, ο οποίος έδωσε πρεστή στη δουλειά. Σωστά. Ναι, ήταν αρχοντική φυσιογνωμία. Είχε και πολύ καλή έτσι, μόρφωση, παιδεία. Ήταν εκλεπτισμένος. Δεν ήταν. Και αυτό το πρεστή το κουβαλάει ακόμα η δουλειά. Και σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται και στο Διακογιάννη. Βέβαια, που να ξέραμε, Θανάση. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Γίνεται φιλότιμη προσπάθεια από πολλούς συναδέλφους εντός αγωγικών να χαθεί αυτό το πρεστής. Ναι, που να ξέραμε. Στις μέρες μας, αλλά ας ελπίσουμε. Αυτοί ακούνε δημοσιογράφοι και νομίζουν ότι είμαστε τίποτα τέτοιο. Ας πούμε σε κανέναν ουρανοξύστη δουλεύουμε και βγάζουμε κανένα εξάρτητο μήνα. Και λένε, αυτός είναι δικός μου ζωγράφος. Λέει, καλά, άστο. Μην το συζητάς, τρένο πάει. Εντάξει, πάντως ο Διακογιάννης έφυγε πλήρες ημερών. Έτσι. Πολύ έντονα και γεμάτη τη ζωή. Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια του. Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια του. Το 16χρονο αυτός δεν πρόκειται να ζήσει. Αυτός δυστυχώς όχι. Εντάξει, είναι ένα δράμα. Ένα δράμα και όπως λες και εσύ, μακάρι να διαλευκανθεί στο έπακρο η υπόθεση. Και με ηρεμία πάνω απ' όλα. Γιατί τώρα θέλει πολύ. Σωστά, να μην έχουμε επακόλουθα. Θέλει πολύ προσοχή από όλες τις. Ναι, να μην δημιουργηθεί βεντέτα κτλ. Καλημέρα και στο φίλο το Στέλιο που στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, πάμε στα μουντιαλικά λίγο για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Πάμε στα μουντιαλικά. Γιατί έχουμε και ματσάρα σήμερα. Έχουμε το πρώτο ημιτελικό. Τη μεγάλη Κροατία έχουμε. Κανένας δεν λέει, Νίκο μου, ότι δεν είναι μεγάλη Κροατία. Τη μεγάλη Κροατία έχουμε, την οποία στηρίζουμε ότι θα κάνει. Στηρίζουμε ότι θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει απέναντι στην Αργεντινή σήμερα. Του δόγματος πρέπει ο Μέση να πάρει το παγκόσμιο γιατί είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Δεν μας νοιάζει. Όχι, εγώ δεν λέω. Εγώ θα εξετάσω μόνο το σημερινό παιχνίδι. Αν θα περάσει τελικό και αν θα το πάρει τελικά Αργεντινή, θα το δούμε σε μεταγενέστερη φάση. Γιατί στοιχηματικές ανάγκες δέχομαι να περάσει η Αργεντινή στο τελικό. Εντάξει. Κάτσε, ρε φίλε, γιατί και ποδοσφαιρικά από τις δύο, ποια το αξίζει περισσότερο να παίξει στο τελικό. Δεν σου λέω για να το πάρει. Από τις δύο η Αργεντινή, σίγουρα. Ναι, εντάξει. Τα λέγαμε και χθες, έτσι. Είμαι δίκαιος. Αυτή η Κροατία, έτσι, τη βγάζουμε το καπέλο, μια πολύ μικρή χώρα που έχει καταφέρει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Έχει παίξει τελικό Μουντιάλ, έχει τερματίσει τρίτη στον κόσμο. Έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα και έχει και πολλούς παικταράδες στη σύνδεση της. Έτσι, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Με έχει κουράσει, με πρώτη καλύτερο τον Λούκα Μόντριτς, που είναι, αν όχι το κορυφαίο χαφ όλων των εποχών, μέσα στο top 5 όλων των εποχών. Δεν λέω ότι ο Μέση δεν είναι παικτάρα, δεν λέω ότι είναι top, εντάξει, είναι εξωγήινος μαζί με τον Ρονάλντο, αλλά με έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Κοίταξε, πρέπει να το πάρει γιατί είναι το τελευταίο. Όχι, ρε φίλε, άμα αξίζει να το πάρει. Επειδή είσαι και εσύ μέσα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ξέρεις ότι το αθλητικό ρεπορτάζ και γενικότερα η δημοσιογραφία έχει πολύ έντονο το στοιχείο της υπερβολής. Καλά, έτσι. Ναι. Του μπανιάζουμε πάρα πολύ, υπερπροβάλλουμε κάποιες καταστάσεις και πρόσωπα. Γιατί έτσι είναι, κάποια ονόματα πουλάνε, έτσι τέλος πάντων είναι το σύστημα. Κακός βέβαια, αλλά ναι, ότι υπάρχει ένα σημείο, ένα στοιχείο υπερβολής, υπάρχει 100% και για τον Μέση και για τον Κριστιάνο. Και άλλοι παίκτες βάζουν γκολάρες, αλλά δεν στεκόμαστε τόσο πολύ στα δικά τους γκολ. Βέβαια, για τον Μέση και για τον Κριστιάνο, νομίζω ότι το έχουν κερδίσει κιόλας αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή το να τους αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον θαυμασμό και με αυτό το στοιχείο της υπερβολής, με όλα όσα έχουν πετύχει στην καριέρα τους, που δεν τα έχουν πετύχει ποτέ άλλοι ποδοσφαιριστές και μάλλον διάταξαν να πετύχουν κάποιοι άλλοι, μακάρι βέβαια να διαψευστούμε. Αλλά τα νούμερα τους, αν βάλεις κάτι, τι έχουν πάρει σε τρόπαια, τι ατομικά ρεκόρ έχει ο ένας και ο άλλος, είναι πραγματικά απίστευτα. Έτσι, χθες διάβαζα στο site της FIFA ποια ρεκόρ μουντιαλικά έχει ήδη και ποια κυνηγάει ο Μέση. Και πραγματικά σου κρεμιέται το σαγόνι, ας πούμε. Έτσι. Ο άνθρωπος έχει από τις πιο πολλές ασίστ, από το ότι το πρώτο του γκολ με το τελευταίο του γκολ σε μουντιάλ απέχουν σχεδόν 17 χρόνια.
ότι έχει βάλει γκολ και σαν έφηβος, δηλαδή στα teens που λένε οι Άγγλοι, ξέρω εγώ σε 17, 18 κτλ. Στη δεκαετία των 20 και στη δεκαετία του 30, μόνο αυτό το έχει κάνει. Ο Πελέας δεν το έκανε γιατί δεν έβαλε ποτέ γκολ σαν 30 σε Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλά τα ρεκόρ που έχει και ο Μέση. Τώρα μιλάμε για τον Μέση γιατί αυτό συνεχίζει τη διοργάνωση. Ναι. Λοιπόν, κάνει και καλό τουρνουά, δηλαδή να πεις ότι... Όχι, κάνει καλούς αριθμούς, εντάξει. Εγώ είμαι δίκαιος σε αυτό το κομμάτι. Πάει πάρα πολύ καλά. Η Αργεντινή εδώ που έφτασε δεν οφείλεται μόνο στον Μέση, προφανώς, ομαδικό είναι το σπορ, αλλά θυμίζει αρκετά την Αργεντινή του Μαραντόνα το 86. Που και εκείνη η Αργεντινή ήταν ο Μαραντόνα, ο Βαλντάνο, και μετά όχι το χάος, αλλά ήταν ψηλομέτρη οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους. Κάπως έτσι είναι και τώρα η κατάσταση. Είναι, ας πούμε, ο Μέση, ξεχωρίζει από τους άλλους. Είναι λίγο ο Ντι Μαρία και μετά όχι το χάος, αλλά είναι αρκετοί παίκτες εκεί του 7-8. Ρολίστες έχει περισσότερο μετά. Ναι, δεν ρολίστες. Ναι. Καλή ομάδα βέβαια. Καλή. Καλύτερη από την Κροατία, τουλάχιστον από το δείγμα γραφής που έχουμε αυτά τα 5 παιχνίδια που έχουν παίξει ήδη και οι δύο ομάδες, 3 στον όμιλο και 2 στα νοκάουτ. Η Αργεντινή σίγουρα έχει αρέσει περισσότερο. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι η Κροατία και λόγω της κούρασης που θα έχει από τις δύο παρατάσεις και λόγω του ότι έχει όλα τις αστέρια είναι άνω των 30-31 ετών. Νομίζω ότι θα βγάλει μια κούραση ειδικά από το 60 και μετά. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου το παιχνίδι. Αλλά και αν υπάρχει τέλος πάντων δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, που μάλλον δεν υπάρχει, αλλά επειδή σε βάθος χρόνου και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή όλοι παίρνουν αυτό που τους αξίζει, νομίζω ότι αυτή η Κροατία που βλέπουμε στο Κατάρ δεν αξίζει να παίξει τελικό Μουντιάλ. Τη σεβόμαστε περιόριστα, τη βγάζουμε το καπέλο για όλα όσα έχει ήδη πετύχει, που είναι απίστευτα για μια τόσο μικρή χώρα. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή το αξίζει περισσότερο. Η Ελλάδα άξιζε να πάει να πάρει το Euro. 100%. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Για μένα η κατάκτηση του Euro το 4, ναι. Δεν υπάρχει πιο άξια κατάκτηση τροπαίου από εθνική ομάδα. Μαγιά της, ναι, μαζί σου, εγώ μέσα αυτό. Δεν εξετάζω το θέαμα, έτσι. Ναι, εξετάζεις την ουσία. Ακριβώς. Όταν έχεις κερδίσει δύο φορές τον διοργανωτή στην πρεμιέρα και στον τελικό. Η Ελλάδα έκανε νίκες στα φαβορί της διοργάνωσης. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Όταν έχεις κερδίσει την κάτοχο του τροπέου Γαλλία, τη Γαλλία του Ζιντά και του Ανρί, θυμίζω, έτσι. Άλλο παράδειγμα. Η Πορτογαλία άξιζε να πάρει το Euro. Τσεχία. Γιατί άξιζε. Έχασε δύο φορές την Ελλάδα. Καθαρά χωρίς φαγή. Όχι τότε. Το Euro που πήρε η Πορτογαλία με τις οπαλίες που πήγαινε τότε. Κοίταξε, δεν έχανε, φίλε. Δεν κέρδιζε, αλλά δεν έχανε κιόλας. Ούτε η Κροατία, φίλε, έχανε. Εντάξει, οκ. Okay. Άμα το ναι. Προκριθεί και το πάρει, μαγκιά τη. Όχι ότι δεν θα προκριθεί και θα το πάρει. Εντάξει, για ποδόσφαιρο και για στοίχημα μιλάμε, έτσι, μην τρελαθούμε. Ναι. Είπαμε, άπαξε, πήρε η Λαδίτσα Euro, τρόπο που δεν έχει πάρει η μεγάλη Αγγλία, σε πληθυσμό μεγάλη. Λοιπόν, τελειώνει εκεί πάσα συζήτηση περί πιθανού και απίθανου στο ποδόσφαιρο. Όπως λέγεται και τότε το μότο της Adidas που ήταν η εταιρεία που ένδυσε της εθνικής μας ομάδας, impossible is nothing, δηλαδή δεν υπάρχει το απίθανο. Θα νομίζει κανένας ότι έχω τίποτα ρίζες από την Κροατία εντωμεταξύ και από χθες με το... Θα λένε τι είναι... Θα νομίζει κανένας ότι έχω ρίζες από την Κροατία, ότι είμαι δηλαδή... Ένα δεύτερο Κροάτης είμαι... Έχεις και μια θεία στον Ντουμπρόβνικ. Στον Ντουμπρόβνικ, από το Split. Έχω ένα εξάδελφο στο Split. Κοίταξε, για να το πάμε τώρα λίγο στοιχηματικά έτσι, γιατί κατά βάση το Mundobet είναι έτσι στοιχηματικό ένθετο στο Λίμπερο. Εγώ βλέπω Αργεντινή, βλέπω πρόκριση Αργεντινής και το ρίσκαρα λίγο παραπάνω, πήγα σε πρόκριση Αργεντινής στο 90 λεπτό. Προφανώς και παίζει δυνατό το σενάριο παράτασης που το έχει αναγάγει σε επιστήμη Κροατία. Είπαμε ότι στα τελευταία 9 νοκάουτ παιχνίδια της σε μεγάλες οργανώσεις Euro και Mundial 8 φορές το έχει στείλει στην παράταση και σχεδόν σε όλες έχει προκριθεί. Είναι πραγματικά επιστήμονες σε αυτό οι Κροάτες, αλλά πιστεύω ότι σήμερα η Αργεντινή, δύσκολα πιθανολογώ, δεν νομίζω να δούμε εύκολη επικράτηση ούτε για την Αργεντινή ούτε αύριο για τη Γαλλία, αν επικρατήσει η Γαλλία ή η Αργεντινή. Βλέπω την Αργεντινή σε κάποιο σημείο του αγώνα και μετά να κάνει την διαφορά, η μεγαλύτερη φρεσκάδα που έχει σαν ομάδα, η μεγαλύτερη, να σου πω και, όχι, η μεγαλύτερη πίστη δεν μπορώ να πω, γιατί... Αύρα, εγώ θα πω ότι έχει. Αύρα, δηλαδή, βλέπουμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση υπάρχουν αρκετά έτσι σημειολογικά στοιχεία που μπορεί κάποιος να πατήσει και να πει είναι, ας πούμε, το Μουντιάλ της Αργεντινής στο Μουντιάλ της Μέση. Δηλαδή ξεκινάει με ήττα εντελώς απρόσμενη που είναι και μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, έτσι. Την ήττα από τη Σαουδική Αραβία. Και όλοι λέγανε και όλοι τη θεώρησαν τελειωμένη τότε. Ναι. Το στήσανε για να. Έχω ακούσει ότι το έστησε, λέει, η Αργεντίνη και η Ομοσπονδία για να βγάλει, λέει, τα έξοδα της αποστολής στο Κατάρ. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Και η Ισπανία δεν είχε χάσει. Σε ποιο σε Euro, ήταν σε Μουντιάλ που είχε χάσει την πρεμιέρα. Η Ισπανία, όταν το πήρε. Από την Ελβετία. Όταν πήρε το παγκόσμιο, η Ισπανία είχε χάσει, νομίζω, από την Ελβετία το ελεκτήριο παιχνίδι. Ναι. Είναι να φανταστεί τώρα, ας πούμε, η ευκαιρία της Αυστραλίας στο φινάλε που το πιάνει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.
Είναι διάφορες τέλος πάντων καταστάσεις, ας πούμε, που λες, παιδί μου, ότι μήπως ξαναήρθε η ώρα της. Για να εστιάσουμε στο σημερινό παιχνίδι, εγώ βλέπω νίκη της Αργεντινής στο 90 λεπτό. Στο 95 είναι ο άσος στην Novibet με μηδενική γκανιότητα. Δεν το λες και κακή απόδοση για κάποιον που βλέπει άσο. Απλά εγώ, επειδή δεν παίζω τέτοιες αποδόσεις, ειδικά όταν μιλάμε για νόκαουτ παιχνίδι Μουντιάλ, το πήγα λίγο παρακάτω. Βλέπω ότι η Κροατία δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να σκοράρει, αλλά εξίσου δύσκολα δέχεται και γκολ. Ναι. Έχει ήδη 3-0 σε 90 λεπτό στα 5 μάτς που έπαιξε στο Μουντιάλ. Είναι παιχνίδι που δεν περιμένω να ξεφύγει το σκορ. Οπότε νομίζω ότι το άσο με άντερ 3,5 σε απόδοση 2,25 στην Novibet καλύπτει αρκετά πιθανά σκορ. 1-0, 2-0, 3-0 και 2-1. Βλέπω επίσης τους Κροάτες να κρατάνε τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Χι ημίχρονο και άσο τελικών στο 4,5. Θυμίζω ότι η Αργεντινή, κάποιες από τις νίκες που έκανε με την Πολωνία και με το Μεξικό, ήταν με 0-0 ημίχρονο και με 2-0 τελικό σκορ. Και μάλιστα στο μάτς με το Μεξικό είχαμε τον ίδιο διαιτητή, έτσι. Ο Ντανιέλ Ορσάτο, Ιταλός, ναι, που θα σφυρίξει και σήμερα, έχει σφυρίξει και το Αργεντινή-Μεξικό. Μπορείς να μου φτιάξεις ένα κόμπο? Βεβαίως, το έχω έτοιμο. Ωραία, τέλειο, τέλειο. Το έχω έτοιμο. Τέτοιο, κοίταξε, τέτοιο θέλω. Κοίταξε, το αν θέλει κάποιος να πάει στο άσο με άντερ 3,5 μαζί με χ ημίχρονο άσο τελικό, αυτό συνδυάζεται σε bet builder, δίνει απόδοση 5. Βέβαια δεν δίνει πολύ παραπάνω, γιατί το σκέτο χ ημίχρονο άσο τελικό δίνει 4,5. Βάζει και το άγχος τώρα, ας πούμε, του άντερ 3,5, το πας στο 5, βέβαια ανεβαίνεις μισή μονάδα, αλλά είναι μια σκέψη. Να βάλω και ένα γκολ Μέση. Εγώ με το Μέση δεν ασχολήθηκα σήμερα. Εντάξει. Ο Μέση ήταν ευκαιρία την Παρασκευή στο τάλιρο του Anytime, που εκεί κυνηγούσες μόνο τον ασκοράριο Μέση. Υπάρχει και σήμερα καλή σούπερ ενισχυμένη στην Novibet. Τον ασκοράριο Μέση, αλλά και να κερδίσει η Αργεντινή, πληρώνει αφενός λιγότερο 4,5. Αφετέρου κυνηγάς πλέον δύο γεγονότα, έτσι. Και νίκησε ο 90 λεπτό της Αργεντινής και τον ασκοράρει ο Μέση. Ο οποίος Μέση, αν σκοράρει και σήμερα, ξεπερνάει τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα και μένει μόνο στην κορυφή των σκόρων όλων των εποχών για την εθνική Αργεντινής. Εγώ ένα bet builder το οποίο είναι αρκετά έτσι. Όχι, δεν είναι φάντασμα, δεν το θεωρώ φάντασμα. Έλα, δώσουμε, αλλά έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, έχει ημίχρονο στο τελικό, με σφιχτό σκορ, το 1-0 κράτησα. Είναι ένα σκορ που δεν το έχει φέρει η Αργεντινή για πάρα πολύ καιρό. Τελευταία φορά εμφανίστηκε τον περασμένο Φλεβάριο, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο πριν, στα προκριματικά του Μουντιάλ σε ένα Αργεντινή-Κολομβία. Είχε λήξει 1-0 και τον γκολ του είχε βάλει ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος τότε ήταν το βασικό φορτ της Αργεντινής, πλέον δεν είναι μετά τις ευκαιρίες που έχασε στα πρώτα παιχνίδια. Αλλά επειδή και ο Λαουτάρο δεν νομίζω να αποχωρήσει από το Μουντιάλ χωρίς να σκοράρει, και επειδή το βλέπω να δυσκολεύει την Αργεντινή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα, ένα bet builder με χ ημίχρονο σε τελικό, με 1-0 ακριβές σκορ και με γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος λογικά θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο σε κάποια φάση, γιατί δεν ξεκινάει βασικός, έτσι ο Χούλιαν Άλβαρες στη Σίτι. Θα είναι πολύ δυνατή, το κάνει ήδη πολύ δυνατή απόδοση. 34 δηλαδή. 34, ωραία. 34. Εντάξει, εγώ το έριξα. 100 ευρώ τέλειωσα. Τι 100. Τσίπησες. Τι κάνεις βρε γύφτο που βάζεις 100. Τελειώσαμε, ας το βγάλαμε τέτοιο κύριο. Κοίταξε, στα bet builder, ναι, προφανώς για fan bet μιλάμε, γιατί συνδυάζει αρκετά καλά, ναι, και τα λοιπά. Αλλά ακολουθείς και ένα σκεπτικό, ρε παιδί μου, έτσι. Εγώ βλέπω νίκη της Αργεντινής, βλέπω πολύ οριακή νίκη της Αργεντινής, βλέπω χ ημίχρονο, που ούτως ή άλλως αυτό το Μουντιάλ το έχουμε δει κατά κόρον, και τα χ ημίχρονα που σπάσανε από συγκυρίες με γκολ στο 42, 43 και τα λοιπά, ας πούμε και το Μαρόκο-Πορτογαλία. Αν δεν έκανε το λάθος ο Ντιόγκο Κώστα, ο τερματοφύλακας της Πορτογαλίας, λογικά 0-0 ημίχρονο θα είχαμε και μετά ποιος ξέρει τι θα γινόταν. Οπότε το χ ημίχρονο στο τελικό, το 1-0 ακριβές σκορ, που σου θυμίζω ήταν και το σκορ με το οποίο είχε κερδίσει η Αργεντινή στο Μουντιάλ του 98 την Κροατία, σε ένα παιχνίδι που είχε γίνει στον Μπορντό. Έχουν παίξει βασικά δύο φορές σε τελική φάση Μουντιάλ. Από μία νίκη έχουν. Μία Αργεντινή το 98 με 1-0, μία νίκη Κροατία στη Μόσχα το 18 με 3-0. Λοιπόν, και τότε ήταν 0-0 το ημίχρονο και τα τρία γκολ των Κροατών είχαν έρθει στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, σε εκείνο το Αργεντινή-Κροατία 1-0 στον Μπορντό τον Ιούνιο του 98, είχε βάλει τον γκολ ένα Σπινέδα, ούτε καν που τον θυμάμαι, σημαντικό στην όχι καμία σχέση. Βέβαια, ο νυν προπονητής της ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα, ήταν βασικότατος σε εκείνο το παιχνίδι. Άντε. Βέβαια, ήταν τότε με Κάρλος Δρόα, που είχε το μουσάκι το ισπανικό, ο τερματοφύλακα η Αργεντινή. Αγιάλα, Πινέδα, Πας, Βίβας, Ζανέτη. Αλμέιδα, Ορτέγκα, Βερόν, Γκαγιάρδο, Μπατιστούτα. Η δεκάδα της Αργεντινής. Ωραία ομάδα. Και οι Κροάτες παίζανε με τον Λάντιτς κάτω τα δοκάρια, Μπίλιτς, Σόλντο, Σίμιτς, Ασάνοβιτς, ο μετέπειτα άσος του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Προζινέτσκι, Μπόμπαν, Μάριτς, Στάνιτς, Γιάρνη και Σούκερ. Νταβόρ. Και είχε λήξει ένα 0 με γκολ του Πινέδα.
Λοιπόν... Εγώ πάντως αυτό το bed builder που έδωσε, το ρίσκο νομίζω ότι υπάρχει στο Λαουτάρο, δηλαδή γενικά για με το υπόλοιπο. Εντάξει, και στο σκορ υπάρχει. Όχι, 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 όλα όχι, έχουν, όχι. Γιατί όπως είπες και εσύ, Θανάση, θα δυσκολευτεί όπως στην Βαργεντίνα η Κροατία. Εγώ βλέπω ριακίνικη. Βλέπω 1-0-2-0. Έβγαλε το λάδι στους Βραζιλιάνους η Κροατία. Δηλαδή γιατί να μην το κάνει και στην Αργεντινή, δεν κατάλαβα. Βέβαια. Και όχι μόνο στους Βραζιλιάνους, έτσι. Γενικά, γενικά. Και με το Μαρόκο 0-0 έφερε και με το Βέλγιο 0-0 έφερε όπως το έφερε και με τη Βραζιλία 0-0 όπως το έφερε, αλλά ναι, είναι μια ομάδα που ξέρει να αντέχει στις επιθέσεις, έχει και ρέντα, γιατί το ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ πέρα η Κροατία είναι και θέμα ρέντας, έτσι. Φυσικά χρειάζεται όμως έναν αθλητισμό και ρέντα, δεν γίνεται. Επαναλαμβάνουμε και αυτό που λέγαμε στην θεσμή μας σε σύνδεση, ότι αν ο Λουκάκου είχε βάλει μία από τις τρεις τεράστιες ευκαιρίες που είχε στο φινάλε του αγώνα Βέλγιο-Κροατία, οι Κροατές δεν θα είχαν περάσει καν στα νοκάουτ. Θα είχαν γυρίσει πρόωρα στο σπίτι τους. Αλλά κάπως έτσι χτίζονται αυτές οι όμορφες ιστορίες. Αυτό το όμορφο παραμύθι για τους Κροάτες, και δεν το λέω υποτιμητικά το παραμύθι, ότι είναι δηλαδή ψεύτικη η πορεία τους, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα τερματιστεί με εμφάνιση Δράκου. Γιατί όλα τα παραμύθια δεν έχουν happy end, κάποια έχουν και τον Δράκο. Στο φινάλε. Πώς τα λες έτσι. Φίλε, εντάξει, άστα τώρα. Πώς τα λες έτσι. Μάλιστα. Ωραία, άρα κρατάμε, είπαμε, το άσο και άντρε 3,5. Το οποίο... Σαν βασική επιλογή αυτή. Σαν βασική επιλογή αυτή. Και το χι μίχρονο άσο τελικό. Και αυτό ωραίο, ναι. Και αν κάποιο θέλει να πάει σε bed builder, παιδί μου, να ακολουθήσει το σκεπτικό, ρε παιδί μου, χι μίχρονο άσο τελικό. 1-0 ακριβές σκορ που δεν το έχει εμφανίσει ακόμα η Αργεντινή στο Μουντιάλ. Και με σκορ τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίο κάτι χρωστάει, ρε παιδί μου, και στον εαυτό του και στην πατρίδα του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα δεν έχει κάνει αυτά τα γκολ. Με το σενάριο να μην τα βάζει ο Άλβαρες, να μένει το 0-0 για αρκετή ώρα, να μπει ο Λαουτάρο και να πετύχει, ξέρω εγώ, το λυτρωτικό γκολ με ασίστ του Μέση. Άμα βγει το bed. Αυτό θα είναι το ιδανικό σενάριο για μένα. Άμα και με ασίστ του Μέση. Το bed, γιατί άμα βγάλει και σήμερα ασίστ του Μέση. 10 η ώρα θα σε βγάλω αύριο. Άμα ότι... βγάλει αυτό. Άμα, θα σε βγάλω, 10 η ώρα το πρωί θα σε βγάλω αύριο. Άμα το βγάλει αυτό. Νομίζω ότι άμα βγάλει και σήμερα ασίστ του Μέση, προφανώς και άμα σκοράρει, μετά πολύ δύσκολο να χάσει τον τίτλο του MVP. Ναι, εντάξει, οκ. Για τον οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή στην Όμπετ ο Εμπαπέ δίνεται πρωτοφαβορή. Στο 2-10 ο Εμπαπέ και στο 2-75 νομίζω, 2-25 ο Μέση. Η Γαλλία θα το πάρει, δεν το συζητάμε τώρα. Θα είναι τώρα ποιο θα πάρει. Θα δυσκολευτεί η Γαλλία αύριο, να ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Το ξέρω και επειδή είμαι πολύ φαν τη Γαλλία και προβληματίζομαι. Θεωρώ πιο δύσκολο το έργο των Γάλλων κοντά στους Μαροκινούς, στο δικό μου μυαλό, έτσι, ναι, που έκανε και λάθος, από ότι των Αργεντίνων κοντά στην Κροατία. Δηλαδή το αυριανό μάτς μου βγάζει πιο πολύ παράταση, να σου πω την αλήθεια. Και εμένα πολύ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει και σήμερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Στην... Φαντάζεσαι να δούμε Κροατία Μαρόκο τελικό. Δεν θα το θέλα. Μπορεί και να συμβεί. Κανένα δεν θα το θέλει. Κοίταξε, ένα απλό ουδετερόφιλο που δεν πολύ ασχολείται και με την μπάλα θέλει να δει το Μαρόκο και να φτάνει τελικό και να το παίρνει. Γιατί αυτό θα είναι, παιδί μου, κάτι πραγματικά ωραίο για το άθλημα. Αλλά νομίζω ότι για το, πώς θα το πούμε, για το πρεστής του παγκοσμίου κυπέλου και για το ποδόσφαιρο γενικότερα, ένα τελικό Αργεντινή-Γαλλία, όπου ο Μέση θα έχουμε κάτι σαν παράδοση παραλαβή, έτσι. Ναι. Δηλαδή ο Μέση. Το πάρει, δεν το πάρει το κύπελο, θα παραδώσει τα σκύπτρα στον επόμενο μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή της σύγχρονης εποχής, που είναι αυτή τη στιγμή ο Κιλιάν Εμπαπέ, έτσι, όσο και αν είναι χαζοχαρούμενος και μας έχει στραβώσει με τα τερτύπια του. Καθαρά ποδοσφαιρικά να το δούμε, ταλέντο σαν τον Εμπαπέ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν υπάρχει. Εντάξει, μπορείς να πεις για το Χάλαντ, αλλά ο Εμπαπέ είναι μια άλλη κατηγορία. Ο Χάλαντ είναι τρομερός σκόρερ. Ναι, ο Εμπαπέ τα κάνει. Ο Εμπαπέ έχει άλλο ρεπερτόριο. Είναι wonder. Είναι άλλο ρεπερτόριο του Εμπαπέ, άλλο του Χάλαντ. Κιλιάν, σε είπε κάποιος χαζοχαρούμενος στη Θεσσαλονίκη. Κιλιάν, ναι. Πήρε ο δικηγόρος του Εμπαπέ. Είπαμε τίποτα στο λέγαμε. Το παιχνίδι είναι πολύ ιδιαίτερο, έτσι. Στη Γαλλία ζουν πάνω από 1 εκατομμύριο Μαροκινοί. Πολλοί από την αποστολή των Μαροκινών έχουν γεννηθεί, έχουν παίξει ή παίζουν ακόμα μπάλα στη Γαλλία. Ακόμα και ο προπονητής ο Γουαλίδ Γκραγκή ουσιαστικά Γάλλος είναι. Σε ένα προάστιο του Παρισιού γεννήθηκε. Σχεδόν αποκλειστικά στην καριέρα του έπαιξε μπάλα στη Γαλλία. Σε μικρομεσαίες βέβαια ομάδες, τον λες και Γάλλο, ας πούμε. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Και το ρεπορτάζ, λέει, επειδή θα παίξει και το ρεπορτάζ, γιατί έχει πολλούς αμφίβολους στην άμυνα το Μαρόκο, που είναι και το δυνατό του σημείο του ατούτου. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Αγκέρο, στόπερ της West Ham, και ο Μαζραούι, ο μπακ της Μπάγκερ Μονάχου, είναι κανονικά διαθέσιμοι. Αυτός που δεν θα παίξει είναι ο Σαΐς, ο αρχηγός, που αποχώρησε με πανταρισμένο πόδι στο μάτς με την Πορτογαλία. Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πούμε περισσότερα. Να είσαι καλά, Νίκο. Για αυτό το παιχνίδι, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Θανάσης Κυλώνης, φυσικά, εδώ πέρα στο Λίμπερο 104,4 και το Μούντομπετ.